Παραδόθηκε σήμερα ο οδικός άξονας Ηράκλειο Μεσαρά, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, μετά από πολλά χρόνια προβλημάτων και καθυστερήσεων. Ένα πολύπαθο έργο, όπως χαρακτηρίστηκε, το οποίο ταλαιπώρησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία. Το έργο παραδίδεται σήμερα στην αδικημένη Μεσαρά και στο Ηράκλειο. Το περίμεναν όλα αυτά τα χρόνια στους γύρω οικισμούς που για δεκαετίες μεγάλα βαριά φορτηγά περνούσαν μέσα από τις αυλές τους. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα με ασφάλεια θα έχουμε μετακινήσεις από το Ηράκλειο προς Μεσαρά. Τα 16 χιλιόμετρα του συνολικού έργου περιλαμβάνουν τρεις σύρακες στην Αγία Βαρβάρα, στην Πλουτή και στην Απομαρμά, δύο κατασκευές στεγάστρων και πέντε κυλαδογέφυρες, εκ των οποίων η μία είναι γέφυρα εδαφικής ευστάθειας. Το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου διαθέτει μία λωρίδα ανακατεύθυνση, με εξαίρεση 3,5 χιλιόμετρα που είναι διπλού κλάδου με διαχωριστικό στο κέντρο. Ο νέος δρόμος θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση της χρονοαπόστασης από την πεδιάδα της Μεσαράς προς το Ηράκλειο. Εμείς παραλάβουμε ένα έργο το οποίο ήταν ημιτελές, απεταγμένο ουσιαστικά, και με ένα πρόστιμο το οποίο υπήρχε πάνω από το κεφάλι μας στις τάξεις των 70 εκατομμυρίων ευρώ, και με το βασικό κίνδυνο το έργο αυτό να καταλήξει ένα φάντασμα. Η πρώτη εργολαβία του έργου ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώθηκε το 2013. Όμως η δεύτερη εργολαβία παρουσίασε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ξεκίνησε το 2008 και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Το έργο έφτασε στα όρια της απένταξης, όπου φτάσαμε στο σήμερα να παραδοθεί το βασικό του κομμάτι, ενώ μέχρι τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να λειτουργεί πλήρως.